Στη νεότερη πολιτική ιστορία έχουν γίνει εκλογές Οκτώβριο, Ιούνιο, Απρίλιο. Φαίνεται πως ήρθε ο καιρός να κάνουμε εκλογές και Σεπτέμβρη. Ποιες είναι οι τρεις πιθανές Κυριακές του Σεπτεμβρίου για να πάμε σε εκλογές? Το αργότερο, οι εκλογές θα γίνουν στις 27 Σεπτεμβρίου. Το πιο πιθανό σενάριο, η πιο πιθανή ημερομηνία είναι η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Δεν αποκλείεται όμως και εκλογές εξπρες στις 13 Σεπτεμβρίου. Τώρα, γιατί οι εκλογές έρχονται τόσο κοντά? Διότι η κυβέρνηση πολύ απλά στην ψήφο εμπιστοσύνης θέλει και τους 162 βουλευτές. Και φαίνεται πως κάτι τέτοιο είναι από πολύ δύσκολο έως απίθανο. Μίλησα με δύο πολύ στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού και θα σου πω τι μου είπαν για αυτό ακριβώς το ενδεχόμενο. Μου είπαν λοιπόν, θέλουμε και τους 162 βουλευτές. Η κυβέρνηση δεν στέκεται με 118 ψήφους. Άλλωστε, έρχονται 6 εφαρμοστικοί νόμοι, θα τους ψηφίσει η πλευρά Λαφαζάνη. Απίθανο. Άρα, και το άρα σημαίνει εκπροσφυγή στην κάλπη. Σε ερώτηση, από τις Βρυξέλλες δεν έχουν βάλει βέτο? Η απάντηση είναι καθόλου, μάλιστα, αν δείτε τις δηλώσεις Σόιμπλε, μάλλον το έχουν αποδεχθεί. Και σε δεύτερη ερώτησή μου, εάν η κυβέρνηση είναι έτοιμη για εκλογές, η απάντηση ήταν χαρτί για τα ψηφοδέλτια μπορείς να παραγγείλεις μόνο αν προκηρυχθούν οι εκλογές. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Άρα όλα δείχνουν κάλπες στην περίπτωση που η κυβέρνηση το βράδυ της ψήφου εμπιστοσύνης δεν πάρει αυτό τον μαγικό αριθμό των 162 βουλευτών, που είναι το άθροισμα των δύο κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση στη Βουλή. Τώρα, Δημήτρη, έχουμε δύο βουλευτές που δεν ψήφισαν το μνημόνιο, την κυρία Κατριβάνου και την κυρία Διώτη, που παρόλα αυτά λένε πως θα στηρίξουν την κυβέρνηση. Είναι αλήθεια, αλλά Λίνα, δεν σώζεται η κατάσταση με δύο βουλευτές παραπάνω, δύο βουλευτές παρακάτω. Επαναλαμβάνω αυτό που μας είπαν τα δύο κορυφαία στελέχη και συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Θέλουμε και τους 162 βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες προσωρινές που δεν δίνουν μια καθαρή εικόνα με την οποία η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει, να ψηφίσει νόμους και να κυβερνήσει ουσιαστικά. Η απόφαση για εκλογές εξπρές ελήφθη στο στενό επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελείται από τους υπουργούς επικρατείας Νίκο Παπά και Αλέκο Φλαμπουράρη, από τον υπουργό εσωτερικών Νίκο Βούτσι, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Νίκο Φίλη, τον Στέλιο Παπά, τον Σπύρο Σαγιά, τον γραμματέα του κόμματος Τάσο Κορονάκη και την κυβερνητική εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη. Η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι οι εκλογές πλέον είναι αναπόφευκτες, είτε γίνουν τώρα είτε σε δύο μήνες. Μοναδική πιθανότητα το σενάριο να μπει στον πάγο είναι αυτό να γίνει μετά από παρέμβαση των Ευρωπαίων εταίρων. Γι' αυτό και στο Μαξίμου είχαν τα βλέμματά τους στραμμένα στις Βρυξέλλες. Is the EU Commission worried in any way by the prospect of new elections in Greece? We're aware of these rumors. We don't comment on any Greek domestic issues like that. Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα εκτιμήθηκε ότι ακόμη κι αν η αριστερή πλατφόρμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη απέχει από την ψηφοφορία, αυτό δεν αλλάζει την ουσία, που είναι ότι το πολιτικό σχίσμα έχει οριστικοποιηθεί. Ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Αν μπείτε σε ένα μονοπάτι, δυστυχώς πολλές φορές το μονοπάτι σε πάει και όχι εσύ ακολουθείς το μονοπάτι. Η κυβέρνηση, όπως λένε χαρακτηριστικά κορυφαία στελέχη της, δεν στέκεται πια ούτε με 115 ούτε με 130 ψήφους υπέρ της και επιρρύπτουν ευθέως την ευθύνη στα στελέχη της αριστερής πλατφόρμας. Σκοτώσαν οι δικοί μας το γελαστό παιδί. Κάποιοι επιχειρούν να σκοτώσουν τον πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας αντέχει όμως. Άρα κάποιοι επιχειρούν να σκοτώσουν πολιτικά. Μέχρι εδώ ήταν η συζήτηση. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν τι εκτίμηση έχετε? Εγώ λοιπόν λέω ότι το γελαστό παιδί δεν θα επιτρέψουν να το σκοτώσουν οι δικοί μας. Από την άλλη, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και Πασόκ ξεκαθαρίζουν ότι η στήριξη τελείωσε. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μάλιστα έκανε ευθεία επίθεση στον Πρωθυπουργό. Εάν λοιπόν πράγματι είναι τόσο τακτικιστής και δεν τον πιστεύει ούτε ο Σκουρλέτης ακόμα, ότι ένα εσωκομματικό του ζήτημα θα το λύσει εσωκομματικά στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά πιστεύει ότι θα μας πάει σε εκλογές, τότε βρισκόμαστε προενός ο οποίος πραγματικά δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω. Οι υπουργοί και στελέχοι επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να σταθεροποιηθεί και να προχωρήσει τα νομοσχέδια που η ίδια θα θέλει να προωθήσει, αν παραμένει δέσμια μιας ανάπηρης ή μιας δάνειας πλειοψηφίας. Είναι επιβεβλημένες, θα έλεγα εγώ, οι εκλογές. Διότι με δεδομένα τα προβλήματα στην κυβερνητική πλειοψηφία, μόνο σταθερότητα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η σημερινή εικόνα, μόνο ως σταθερή. Στην κυβέρνηση αντιμετωπίζουν με δέος το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς έρχονται εφαρμοστικοί νόμοι που πολλοί διερωτώνται πώς θα περάσουν. Δεν μπορώ να δω τίποτα περισσότερο από την ανάγκη εκ των πραγμάτων
να αστίζει ο Πρωθυπουργός να πάμε σε εκλογές. Στο άλλο στρατόπεδο τώρα, εκείνο δηλαδή της ομάδας Λαφαζάνη, προσπαθούν να μην μείνουν με το μουτζούρι στα χέρια. Να μην χρεωθούν δηλαδή την πτώση της πρώτης αριστερής κυβέρνησης. Ο σκοπός ο δικός μου και πιστεύω και των άλλων, ΣΑΤ 32, 44, ό,τι θέλετε πέστε, που δεν ψηφίσαμε το μνημόνιο, δεν είναι να ρίξουμε την κυβέρνηση. Στο στρατηγείο Λαφαζάνη εκτιμούν ότι με την επιλογή παρών οι αποχοί ευνηδίασαν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε κανένα μνημόνιο, κανέναν εφαρμοστικό νόμο, κανένα προαπαιτούμενο. Από την άλλη πλευρά, 17 βουλευτές όπως η Βασιλική Κατριβάνου, η Ροδιώτη, η Ανέτα Καβαδία, ο Θωμάς Κότσιας και ο Γιώργος Κυρίτσης, που άλλοι ψήφισαν ναι, άλλοι όχι, κάποιοι παρών, ζητούν να σταματήσουν τα συντροφικά μαχαιρώματα. Εάν ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης, θα τη δώσω. Πρέπει να κάνουμε συνέδριο και πρέπει να έχουμε συλλογική διαδικασία που ακόμα και αν πάμε σε διαζύγιο μαζί θα τα αποφασίσουμε. Οι ενωτικοί θυμίζουν τη δέσμευσή του για συνέδριο. Προφανώς θα δώσω ψήφο εμπιστοσύνης με την έννοια ότι πρέπει να υπάρξει χρόνος έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει το συνέδριο, να μην πάμε σε εκλογές πρωτήτερα, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως με την εφαρμογή, αν θέλετε, ή όχι του μνημονίου. Διαγραφή οφειλών έως 20.000 ευρώ προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε την τελευταία στιγμή πριν την ψήφιση του μνημονίου στη Βουλή. Η νέα ρύθμιση που εντάσσεται στο νόμο Κατσέλη αφορά περίπου 30 με 35.000 φτωχά νοικοκυριά με χρέη σε τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους. Καλή κατάθεση. Γιατί λίγο πολύ όλοι χρωστάμε. Είναι καλό. Γιατί έχουμε κάτι με τις τράπεζες υπόλοιπα που χρωστάγαμε και δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Οι υπερχρεωμένοι πολίτες θα μπορούν προσφεύγοντας στο Ειρηνοδικείο να απαλλαγούν αρχικά για 18 μήνες από την οφειλή. Και εφόσον μετά την πάροδο αυτών των 2,5 ετών δεν βελτιωθεί η οικονομική τους κατάσταση, θα απαλλάσσονται οριστικά από το χρέος. Αν έχει γίνει υπό κάποιες προϋποθέσεις λόγω της κρίσης, ναι. Αν όμως είναι επαγγελματίες τέτοιου τύπου, όχι. Δείτε ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ο οφειλέτης για να κερδίσει την αρχική απαλλαγή. Το ύψος των οφειλών του να μην ξεπερνά τις 20.000, να έχει μηδενικά εισοδήματα τους τελευταίους 12 μήνες, να μην έχει ακίνητη περιουσία στο όνομά του, ούτε και καταθέσεις πάνω από 1.000 ευρώ στην τράπεζα. Έως 20.000. Αν έχει 21 δηλαδή θα σε διαγράφουν. Όχι. Το... Έχει γίνει πουθενά άλλο σε καμιά άλλη χώρα αυτό? Δεν είναι καλό λέτε? Αφορά δεν το... είναι fair. Έπρεπε για όλους να κοιτάξουν πώς μπορεί ο καθένας. Ο Ειρηνοδίκης θα λαμβάνει επίσης υπόψη του εάν ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος με τις τράπεζες και τις δημόσιες αρχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την 18η αρχική περίοδο απαλλαγής αναστέλλεται κάθε διοκτικό μέτρο εναντίον του. Αν μεταβληθούν τα περιουσιακά ή εισοδηματικά του στοιχεία, ο οφειλέτης υποχρεούται να το δηλώσει στο Ειρηνοδικείο. Αν δεν το κάνει ή αν αποδειχθεί ότι υπέβαλε ψευδή στοιχεία, τότε χάνει τη ρύθμιση και ενεργοποιούνται σε βάρος του καταδιοκτικά μέτρα. Με τη διάταξη αυτή, εκτιμάται ότι θα αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια στα οποία εκκρεμούν περισσότερες από 120.000 υποθέσεις που εντάσσονται στο νόμο Κατσέλη.